Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο της Νότιας Κέρκυρας με δύο θέματα που αφορούν αναμορφώσεις επί του προϋπολογισμού. Ένα από τα ζητήματα τα οποία ήταν μέσα σε αυτές τις αναμορφώσεις ήταν και η επέκταση μιας ανάθεσης όπου έγινε μέσα στο καλοκαίρι για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Εδώ υπάρχει τεράστιο ζήτημα και εμείς με ερώτησή μας τονίσαμε ιδιαίτερα το πρόβλημα αυτό. Και ποιο είναι? Από τον Νοέμβριο έπρεπε να ξεκινήσει μια εργολαβία μεταφοράς των απορριμμάτων της τάξης του 1.200.000 ευρώ, η οποία έπρεπε να ολοκληρωθεί είτε με τη μεταφορά 10.000 τόνων είτε με ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν κάνω λάθος, 9 μηνών, όπου έπρεπε να εκτελεστεί το έργο αυτό. Επειδή δεν ξεκίνησε από τον Νοέμβρη με τα γνωστά προβλήματα, αλλά από το Γενάρη, όταν έγινε και εκείνη η κολοσιαία επιχείρηση να μαζευτούν τα απορρίμματα από την Νότια Κέρκυρα, επανειλημμένα, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, η Λαϊκή Συσπήρωση ρώταγε σε ποια φάση βρίσκεται η εργολαβία, πόσους τόνους έχει μεταφέρει κτλ. Κτλ. Χωρίς να παίρνει καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή. Όπως επίσης και αν είχε αναλάβει την οποιαδήποτε υποχρέωση ο Δήμος έναντι όλων αυτών των εργολάβων που συμμετείχαν σε εκείνη τη γιγαντιά επιχείρηση μαζέματος και μεταφοράς των απορριμμάτων. Ούτε γι' αυτό παίρναμε απάντηση. Αντίθετα με όλα αυτά, είχαμε μέσα στο καλοκαίρι να πηγαίνει σε μία απευθείας ανάθεση 270.000 ευρώ σε μία άλλη εταιρεία για την μεταφορά των απορριμμάτων και που είναι μία σύμβαση την οποία η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη. Επ' αυτής λοιπόν της συμβάσεως, η οποία πάσχει και νομικά ουσιαστικά, ήρθε να φέρει επέκταση περίπου στο 50%, δηλαδή για 130.000 ευρώ, και αυτό ήταν και ένα από τα θέματα τα οποία υπήρχαν μέσα στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ενώ την ίδια ώρα εκρεμεί ένας διεθνής διαγωνισμός με 2.600.000 ευρώ για το επόμενο διάστημα, αυτός ο διαγωνισμός δηλαδή, ο οποίος θα έπρεπε έγκαιρα να έχει γίνει για να μην χρειαστούν αυτές οι ενδιάμεσες απευθείας αναθέσεις σε συμβάσεις κτλ. Δυστυχώς μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, μιλάμε για πολλά χρήματα τα οποία πάνε στη μεταφορά των απορριμμάτων και η Δημοτική Αρχή δεν δίνει ουσιαστικά λογαριασμό γιατί και πώς προχωράει αυτές τις διαδικασίες.